Κάθε χρόνο είναι πολλά και χρόνια βέβαια τα προβλήματα με τα οποία ξεκινάει η ακαδημαϊκή χρονιά. Φέτος όμως ξεχωρίζει, κύριε Υπουργέ, το ζήτημα της στέγασης των φοιτητών. Αυτό το θέμα της στέγασης αφορά βέβαια χιλιάδες φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από τον τόπο της κατοικίας τους, της καταγωγής τους, και φέτος αυτό το πρόβλημα αποκτά διαστάσεις οξυμένου κοινωνικού προβλήματος. Τα γενικά στοιχεία λένε το εξής. Μεταβίας το 9% και είναι ένας πολύ αισιόδοξος αριθμός, το 9% των φοιτητών που σπουδάζουν σε μια άλλη πόλη από τον τόπο διαμονής τους, μόλις το 9% είναι εφικτό να στεγαστούν σε μια φοιτητική εστία. Είναι χαρακτηριστική η ανυπαρξία φοιτητικών εστιών σε 6 παρακαλώ πανεπιστήμια της Αττικής. Δεν υπάρχουν εστίες ούτε στο ΠΑΔΑ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ούτε στο Πάντιο, ούτε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ούτε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αναφέρω τα πιο μεγάλα. Και συνολικά απουσιάζουν φοιτητικές εστίες από 17 πόλεις της χώρας, 17 πόλεις της χώρας, οι οποίες έχουν φοιτητές, έχουν πανεπιστημιακά τμήματα. Να πάμε σε δύο πολύ πολύ χαρακτηριστικούς αριθμούς. Να πούμε ότι στην Αθήνα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 127.000 ενεργοί, να χρησιμοποιήσω τη δική σας ορολογία, ενεργοί φοιτητές, 127.000, και οι εστίες που υπάρχουν είναι μόλις 2.262. Ποσοστό δηλαδή κάλυψης 1,8%. Θεσσαλονίκη είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Το Αριστοτέλειο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το ΔΥΠΑΕ συγκεντρώνουν 116.000 φοιτητές. Οι εστίες που υπάρχουν, 1.952. Ούτε 2% δηλαδή είναι η κάλυψη των αναγκών των φοιτητών. Οι υπόλοιποι, όπως είναι γνωστό, πρέπει να νοικιάσουν. Αν βρουν, με ενίκεια που έχουν φτάσει στο Θεό φέτος. Το επίδομα νοικίου φυσικά δεν μπορεί, αυτό που δίνει η κυβέρνηση, σε όσους το δίνει, δεν μπορεί να καλύψει επουδενή τα ενίκεια των 300, 400, ακόμα και 500 ευρώ που ζητούν οι ιδιοκτήτες τους για μια κατοικία, για ένα σπίτι. Πολλές φορές δεν το λες καν... των 300, 400, 500 ευρώ, ανάλογα. Εκεί είναι τα ενίκεια, εκεί κυμαίνονται. Για μια κατοικία, για ένα σπίτι των 30-35 τετραγωνικών μέτρων. Ελάχιστα έχει κάνει η κυβέρνηση, για να μην πούμε τίποτα δηλαδή, για να μειωθεί αυτό το κόστος της διαβίωσης όσων σπουδάζουν, έτυχε να σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους, ένα κόστος στέγασης που έχει αυξηθεί με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ κατά 31% σε σχέση με πέρυσι. Και βεβαίως αφήνουμε μαζί με τις αυξήσεις φωτιάς στο ρεύμα, στα καύσιμα και σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να υπάρξουν άμεσα μέτρα στήριξης των φοιτητών, όπως τα διεκδικούν και τα διεκδικούν με αγώνες οι φορείς τους. Να μην εγκαταλείψουν οι φοιτητές τις σπουδές τους, να δώσει η κυβέρνηση 300, αυτό ζητάνε οι φοιτητές, να δώσει η κυβέρνηση 300 ευρώ το μήνα για όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν, για να πούμε ότι θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη στα φοιτητικά σπίτια, να μειωθεί και να μπει πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, να ενταχθούν επίσης όλοι οι φοιτητές στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Και βεβαίως να υπάρξει μια ουσιαστική φοιτητική μέρημνα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η ερώτησή μας, κύριε Υπουργέ. Πέρα από... αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν οι φοιτητικές εστίες αύριο, ασφαλώς. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και για να επισκευαστούν οι σημερινές, οι περισσότερες των οποίων είναι σε άθλια κατάσταση, πραγματικά δηλαδή, για όσους γνωρίζουν, και να ανακαινιστούν και βέβαια να κτιστούν και καινούργιες. Αλλά να κτιστούν από τους κρατικούς φορείς και όχι με τη διαμεσολάβηση των εργολάβων. Και βεβαίως, όπως είπαμε, να δοθεί το μηνιαίο αυτό φοιτητικό επίδομα. Ολοκληρώστε όμως. Τελειώνω. Άμεσα να καταβληθεί αυτό το φοιτητικό επίδομα που δίνεται συνήθως, όχι συνήθως, δίνεται πάντα στο τέλος του χρόνου,
και να ολοκληρωθούν επίσης οι διαδικασίες, και είναι κάτι ιδιαίτερο που θέλουμε να το πούμε αυτό, να μπουν στις εστίες, να αποκτήσουν δικαίωμα στέγασης στις εστίες, μια ειδική κατηγορία φοιτητών, υπηρόπληκτοι οι φοιτητές, μακριά από κριτήρια άλλα και κόφτες. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θίγεται ένα κέριο θέμα. Διότι είναι ωραίο να έχεις δωρεάν εκπαίδευση, αλλά για τους φοιτητές, τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά εάν ο φοιτητής δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει να σπουδάσει σε πανεπιστήμιο εκτός του τόπου κατοικίας των γονέων του, αυτό καθίσταται πολλές φορές κενό γράμμα όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Δυστυχώς, επίσης, στον τομέα των φοιτητικών εστιών, επί πολλές δεκαετίες η χώρα μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Και θα συμφωνήσω μαζί σας, σαφώς, ως προς τα πανεπιστήμια τα οποία περιγράψατε, υπάρχουν πανεπιστήμια στην Αθήνα που δεν έχουν δικές τους φοιτητικές εστίες και φιλοξενούνται είτε σε ξενοδοχεία τα οποία ενοικιάζει το ΕΝΕΔΙΒΗΜ, είτε σε φοιτητικές εστίες άλλων πανεπιστημίων, πολύ μικρό ποσοστό όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, προχωρήσαμε στις εξής κινήσεις. Το πρώτο είναι ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθούν σε 5 πανεπιστήμια της χώρας σύγχρονες φοιτητικές εστίες. 8.150 κλίνες στα πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θράκης και Δυτικής Αττικής, που ορθώς αναφέρεται για το τελευταίο ότι δεν έχει τη δυνατότητα με τις δικές του εστίες. Παράλληλα, εξετάζουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με ήδη υπάρχουσες εστίες, οι οποίες λειτουργούν και οι οποίες είναι σε άθλια κατάσταση. Θεωρώ χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων τη φοιτητική εστία του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η οποία πραγματικά έχει μείνει στη δεκαετία του 70, οπότε και χτίστηκε. Το τρίτο βήμα, το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν 24 ώρα, και το οποίο πιστεύω ότι είναι κέριο και θα παρακολούσα στο δευτερολογία σας αν μπορείτε να το σχολιάσετε. Είπατε προηγουμένως ότι ένα ενίκιο είναι γύρω στα 200, 300, 400 ή και 500 ευρώ, αναλόγως της περιοχής που είναι. Άλλα ενίκια είναι σε μικρές επαρχιακές πόλεις, στα Γρεβενά, παραδείγματι, είναι πολύ πιο χαμηλό το ενίκιο, από ότι είναι σε μεγάλα αστικά κέντρα ή σε περιοχές με μεγάλο τουρισμό, όπως είναι η Κρήτη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι άμεσα θα αυξηθεί η καταβολή του ενοικίου στους δικαιούχους από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ και σε περίπτωση συγκατοικήσεως θα πάει στα 2.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, κύριε Δελή? Ότι αν συγκατοικήσουν 3 άτομα μαζί στο ίδιο διαμέρισμα, θα έχουμε να μιλάμε για ένα ποσό 6.000 ευρώ ετησίως. 6.000 ευρώ ετησίως, αντιλαμβάνεστε ότι καλύπτει πολύ ικανοποιητικά τις ανάγκες για μια αξιοπρεπή στέγαση. Και είναι κάτι που θα δοθεί σε όλους τους σημερινούς δικαιούχους. Κρατώ για τη δευτερολογία μου κάποια επιπλέον σχόλια. Θα ήθελα όμως τις παρατηρήσεις σας για αυτό το θέμα, διότι πιστεύω ότι αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού αντιμετωπίζει με κέριο τρόπο την έλλειψη φοιτητικών εστίων μέχρι να φτιάξουμε σοβαρές φοιτητικές εστίες που να καλύπτουν ένα σοβαρό ποσοστό του φοιτητικού πληθυσμού της χώρας. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Το λόγο τώρα έχει για τη δευτερολογία του ο κύριος Δελής. Φυσικά και θα απαντήσω, δεν θα αποφύγω την απάντηση. Επιτρέψτε μου όμως να συνεχίσω. Δεν μου αρέσει να αποφεύγω τις απαντήσεις. Ιδιαίτερα όταν γίνεται ένας τέτοιος ουσιαστικός διάλογος. Θέλω όμως να συνεχίσω λιγάκι την περιγραφή μου, φέρνοντας και μια εικόνα και εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, και να πω ότι για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, επίσης ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, το οποίο συγκεντρώνει 25.000 ενεργούς φοιτητές,
οι ανάγκες που μπορούν να καλύψουν οι φοιτητικές εστίες στη Θεσσαλία είναι μόλις 3%. Αν πάμε δε στην Πάτρα, η Πάτρα είναι μια πόλη των 30.000 ενεργών φοιτητών. Οι φοιτητικές εστίες μόλις και μεταβίας καλύπτουν ένα ποσοστό του 5% των αναγκών της φοιτητικής στέγης. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Υπουργέ, ότι αυτήν την προσπάθεια των φοιτητών να βρουν ένα δωμάτιο σε μια φοιτητική εστία, οι φοιτητές το ονομάζουν διαγωνισμό φτώχειας. Έτσι το χαρακτηρίζουν. Ποιος είναι δηλαδή ο πιο φτωχός, προκειμένου να επιλεγεί, ο εξαθλειωμένος δηλαδή, προκειμένου να επιλεγεί, αν είναι τυχερός, έτσι ώστε να πάρει ένα δωμάτιο φοιτητικής σε μια φοιτητική εστία. Τώρα, μιλήσατε για τη δωρεάν εκπαίδευση. Νομίζω ότι η φράση αυτή στην εποχή μας αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχει ακουστεί. Δωρεάν εκπαίδευση. Δεν υπάρχει και όλοι το γνωρίζουν. Η φοιτητική στέγη και γενικότερα η στέγη είναι ένα εμπόρευμα, πανάκριβο μάλιστα, ιδιαίτερα για τη φοιτητική στέγη. Και σε σχέση με αυτό που είπατε για την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, δηλαδή προχθές, που πήγε το φοιτητικό επίδομα από τα 1.000 στα 1.500, αν θελήσουμε να το κάνουμε λιανά, τα 80 ευρώ το μήνα που αντιστοιχούσαν πριν γίνονται 120 το μήνα. Πότε θα τα πάρουν οι φοιτητές αυτά? Στο τέλος της χρονιάς. Έτσι δίνονται μέχρι τώρα. Πόσοι θα τα πάρουν? Ελάχιστοι, κύριε Υπουργέ. Δεν τα παίρνουν όλοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόφτες και πάρα πολλές προϋποθέσεις. Και αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν σε όλους τους φοιτητές που νοικιάζουν. Επαναλαμβάνω την πρόταση. 300 ευρώ σε κάθε φοιτητή που νοικιάζει. Είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό ζήτησαν οι φοιτητές στις κινητοποιήσεις τους έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ οφείλουμε να πούμε, πριν μιλήσω για αυτό, να πω για τις 8.150 κλίνες οι οποίες είναι στο στάδιο της ανέγερσης. Δεν το αφισβητούμε. Με ποια μέθοδο, κύριε Υπουργέ? Με τη μέθοδο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. Δηλαδή, οι φοιτητές και πάλι θα πληρώνουν σε αυτές τις εστίες. Ήδη πληρώνουν ένα μικρότερο βεβαίως ποσό, αλλά είναι φανερό ότι από τη στιγμή που θα αυτές τις εστίες θα τις εκμεταλλεύεται εμπορικά, ο εργολάβος θα πάει, θα αναλάβει να κτίσει αυτές τις φοιτητικές εστίες, βεβαίως θα υπάρχει και το αντίστοιχο ενίκιο. Ίσως λίγο πιο κάτω από ό,τι είναι στην αγορά, αλλά πάντως θα πληρώνει ενίκιο. Άρα δεν θα είναι δωρεάν. Όμως θέλω να πω εδώ και να κλείσω με ένα γενικότερο συμπέρασμα, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή, ότι είναι εμφανέστατες οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Την ώρα που πραγματικά η λαϊκή οικογένεια τσακίζεται από την ακρίβεια, που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Την ώρα που χιλιάδες παιδιά, χιλιάδες φοιτητές δεν μπορούν να βρουν ένα δωμάτιο στην εστία, τι κάνει η κυβέρνησή σας? Ξαφνικά ανακαλύπτει και διαθέτει 30, παρακαλώ, ζεστά εκατομμύρια προκειμένου να λειτουργήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία. Αυτό είχαν ανάγκη τα πανεπιστήμια. Να λειτουργήσει η πανεπιστημιακή αστυνομία για να προστατέψει την επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων. Περί αυτού πρόκειται. Μετατρέπεται τα πανεπιστήμια σε ανώνυμες εταιρείες και βάζεται και μια security για να τα φυλάνε. Αυτά είναι. Αυτός είναι ο λόγος της πανεπιστημιακής αστυνομίας. 30 εκατομμύρια. Θέλετε να πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης? 32 δισεκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, έχει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι και λίγα. Ούτε ένα από αυτά δεν υπάρχει που να δίνεται στο ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Ούτε ένα εκατομμύριο, όχι δισεκατομμύριο. Άλλη μια απόδειξη του ταξικού χαρακτήρα, του ταξικού περιεχομένου και αυτού του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι για τις ανάγκες των φοιτητών, δεν είναι για τις ανάγκες των φοιτητών, δεν είναι για τις ανάγκες των εργαζομένων, δεν είναι για τις ανάγκες των συνταξιούχων, τότε για ποιους είναι? Όλοι το ξέρουμε, είναι για τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Εγώ θέλω να βάλω όμως και μια ακόμα διάσταση, κύριε Υπουργέ. Αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας δηλαδή οδηγεί όλο και περισσότερους φοιτητές να τους υποχρεώνει να συνδυάζουν τα μαθήματά τους και τα εργαστήριά τους και τα διαβάσματά τους με 8 ώρα, ακόμα και περισσότερα. Ολοκληρώστε, κύριε Δελή. Δουλεύουν τα παιδιά αυτά προκειμένου να μπορέσουν να σπουδάσουν και δεν είναι και λίγα δυστυχώς, και μάλλον θα γίνουν περισσότερο με την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, που θα παρατήσουν τις σπουδές τους, που δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, φυσικά,
Για να πούμε εδώ και να δώσω και μια ιδέα, κύριε Πρόεδρε, στον Υπουργό, δεν είναι δική μου ιδέα βέβαια, το ζητάνε οι φοιτητές. Το ΕΚΠΑ εδώ, το Μεγάλο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έχει ένα σωρό ακίνητα. Έχει 123 διαμερίσματα. Έχει μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτή όμως δεν αξιοποιείται προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες των φοιτητών. Αξιοποιείται για να ενισχύσουν αυτά τα πανεπιστήμια την εμπορική τους, την επιχειρηματική τους λειτουργία. Να νοικιαστούν και άλλα ξενοδοχεία. Υπάρχουν λοιπόν λύσεις και άμεσες και μεσοπρόθεσμες. Έγιναν και κατανοητά, κύριε Δελή. Να πάρουμε και τις απαντήσεις του Υπουργού. Εν πάση περιπτώσει, είναι γεγονός ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των φοιτητών. Πολύ απλά γιατί είναι δίκαιες και γιατί υπακούν στις ανάγκες τους. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή, χαίρομαι τη συζήτηση μαζί σας. Είναι ουσιαστική πάντα. Δεν είναι σχήμα λόγου. Θα μου επιτρέψετε κάποια σχόλια σε αυτά στα οποία είπατε. Ένας από τους λόγους που η κατάσταση στις υπάρχουσες φοιτητικές εστίες είναι άσχημη είναι διότι κάποιοι τύποι εγκαταστάθηκαν μέσα πριν από χρόνια και παρά τις προσπάθειες των πανεπιστημιακών αρχών αρνούνται να απομακρυνθούν ή όταν απομακρύνονται γίνεται χαμός από φοιτητικές παρατάξεις περιλαμβανομένης και της φοιτητικής παρατάξεως που πρόκειται στο κόμμα σας, να μην βγουν έξω τα παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που είχε γίνει προσφάτως στην Πάτρα, που είχαμε ανθρώπους που μένανε μέσα 20 και 19 και 17 και 15 χρόνια. Δυστυχώς. Δεν είναι ο κανόνας, έχετε δίκιο, αλλά είναι κάτι στο οποίο περιμένω να είστε απέναντι κάθετοι. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν έχει δωμάτιο να μείνει, δεν περιμένω να υπάρχει στήριξη σε εκείνον ο οποίος μένει μέσα 15, 17, 21 χρόνια ήταν το maximum που βρήκαμε στην Πάτρα. Προς τιμήν του Πρίτανη, του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο οποίος αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Αναφερθήκατε στο ποιες είναι οι προτεραιότητες κυβερνήσεως. Νομίζω ότι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για αύξηση στα 1.500 και στα 2.000 ευρώ σε περίπτωση συγκατοικήσεως δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες κυβερνήσεως και αν μου επιτρέπετε δείχνει και ποιο είναι το πραγματικό λαϊκό κόμμα εδώ πέρα μέσα. Διότι αναφέρεστε στον ταξικό χαρακτήρα, επιτρέψτε μου να σας πω επειδή προέρχομαι από ένα πολιτικό χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται από το ότι είναι λαϊκός και αντικειμενικά το ποσοστό του ελληνικού λαού, το οποίο μας ψηφίζει, είναι πολλαπλάσιο του ποσοστού το οποίο σας ψηφίζει. Εκφράζουμε πολύ... Είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Εσείς αναφέρεστε σε ταξικό. Εγώ αναφέρομαι στο λαϊκό. Προτεραιότητες, λοιπόν, φάνηκαν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είπατε προηγουμένως ποσό 300 ευρώ. Εγώ σας λέω το εξής. Βρες να βγεις τώρα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, μία γκαρσονιέρα με 200-250 ευρώ. Δεν υπάρχουν όλες εξαφανισμένες. Αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της Αθήνας, είναι όλες εξαφανισμένες σε τέτοια ποσά. Με τη συγκατοίκηση τριών ατόμων που θα έχουν εισόδημα, στεγαστικό επίδομα 6.000 ευρώ, τα τρία αυτά άτομα θα έχουν δυνατότητα όχι να νοικιάσουν γκαρσονιέρα, να νοικιάσουν διαμέρισμα έναντι 500 ευρώ το μήνα, το οποίο θα είναι αξιοπρεπές. Αυτή είναι η προτεραιότητα της κυβερνήσεως. Παράλληλα, εκτός από τους χώρους στους οποίους δημιουργούμε τώρα, και εγώ πιστεύω πολύ στο θέμα της φοιτητικής εστίας, δηλαδή πιστεύω ότι εάν πρέπει σε κάποιο τομέα να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα πανεπιστήμια είναι στο πώς θα δημιουργήσουμε την επόμενη δεκαετία ένα εθνικό πρόγραμμα με εστίες, να μην έχουν πρόβλημα οι φοιτητές, να μην σκέφτονται οι οικογένειές τους που θα πάνε, είναι αυτό ακριβώς, είναι οι εστίες. Επισκευάζουμε υπάρχουσες εστίες, έχουμε το παράδειγμα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, προσπαθούμε με το Πάντιο να επισκευάσουμε την παρατημένη εδώ και πολλές δεκαετίες εστία, έχουμε τις 8.150 θέσεις και κυρίως έχουμε το τεράστιο εργαλείο των 2.000 ευρώ
σε περίπτωση συγκατοικήσεως ανά άτομο. Να το ξαναπώ απλά, 3 άτομα, 6.000 ευρώ το χρόνο, είναι σίγουρο ότι με 500 ευρώ θα μπορέσουν να βρουν μια αξιοπρεπή κατοικία και οι γονείς τους να μην σκέφτονται τι θα κάνουν και πώς θα ζήσουν. Επιπλέον, επειδή πάλι αναφερθήκατε στις προτεραιότητες και με αυτό να κλείσω, σας θυμίζω ότι ειδικά σε 3 πανεπιστήμια από πέρσι, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, έχουμε αυξήσει, έχουμε αλλάξει τα κριτήρια, τα κοινωνικά κριτήρια βάσει των οποίων δίδεται το στεγαστικό επίδομα, έχουμε ανεβάσει την οροφή και είναι πολύ περισσότεροι οι δικαιούχοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.